Αυτό ήταν έτσι λίγο για να ζεσταθώ, να ζεσταθείτε και να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το πρώτο είναι πρέπει να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Να είστε καλά και αυτές τις δύσκολες μέρες και ελπίζω να καταφέρω ουμέ ετέ σήμερα λίγο να γλυκάνουμε τις καρδιές μας, λίγο να πάρουμε Χριστό και Ελλάδα μέσα μας και να το δώσουμε και παραδίπλα. Θα ξεκινήσω με ένα κομμάτι που είναι τελείως καινούριο, σχεδόν ημιτελές. Θυμάστε παλιά που οι συνθέτες αφήναν ημιτελή έργα. Είναι ένα καινούριο κομμάτι που έχω γράψει για τον Κολοκοτρώνη και λέγεται «Το λιοντάρι του Μοριά». Και τα ακούμε πρώτη φορά. Thank you.
Ωραία. Δεν θα μιλάω συνέχεια, μην νομίζετε. Θα μιλάω, έχω σκοπό να μιλήσω κανένα τρίωρο. Ναι, ευχαριστώ. Απλώς πού και πού θα εισαγάγω μερικά κομμάτια για να ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Τώρα τα δύο επόμενα είναι και τα δύο από τη Σμύρνη. Δηλαδή το μεν πρώτο λέγεται «Για τη Σμύρνη» και είναι μια γλυκιά τρυφερή μελωδία αγαπημένη μου που περιγράφει για μένα ότι είναι αυτό που ήταν και στη Σμύρνη και είναι και εδώ και θα είναι για πάντα. Το δεύτερο που είναι ένα ρυθμικό δυνατό κομμάτι λέγεται «Μαύρος Καβαλάρης». Και «Μαύρος Καβαλάρης» ήταν ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο οποίος με τις τσολιάδες του βοήθησε στο να σωθούν όσο πιο πολλοί Σμυρναίοι γινότανε, παρά τις εντολές του τότε ελληνικού κράτους, που παραμένει σχεδόν το ίδιο, πάντα προδίδει τους ανθρώπους του. Thank you.
Καλά πάμε. Εδώ πρέπει να πείτε ναι. Καλά πάμε. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα τώρα να δώσουμε το λόγο στη χοροδία του Σπύρου Λάμπρου, ο οποίος είναι εκεί πίσω. Αφού ευχαριστήσουμε τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη που έπεσε βιολί. Και θα δείτε εκεί πίσω που έχει μια μακρόστενη ταμπέλα ότι ό,τι στίχο τραγουδάει η χοροδία αυτή, η επόμενη κτλ. Θα υπάρχει εκεί. Και για να τον βλέπετε και να τον καταλαβαίνετε τι θέλει να πει ο καλλιτέχνης, αλλά και να σιγουψιθυρίζετε, να τραγουδάτε μαζί μας, δεν μας πειράζει καθόλου. Εξαιρούνται οι Θεόφαλτσε, οι οποίοι θέλει μια αυτοκριτική. Και οι κύριοι, οι οποίοι κάνουν εκείνο το τύπου δύο πράσινα μάτια, εν πάση περιπτώσει όλοι μέσα. Πάλι για τη Σμύρνη, να ήμουν για λίγο εκεί. Σε κοιτάζω ξανά
Ξεχνάω και ξεχνιέμαι. Καλό είναι αυτό. Η μητέρα μου έχει πάθει, άσχετο τώρα αυτό που θα πω, αλλά έχει πάθει κάτι λίγο, δεν πολύ θυμάται, και χθες μου είπε ότι δεν έχω παιδιά, αλλά σε ένας αγαπάω σαν γιο μου. Ελπίζω να μην έχω αρχίσει να το παθαίνω. Ναι. Να είναι καλά. Θα συνέλθω και θα πάμε παρακάτω να ακούσουμε μεγάλες επιτυχίες. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι λέγεται Άλλη Ισκάνδερ. Άλλη Ισκάνδερ είναι το πώς λέγανε οι Πέρσες τον Αλέξανδρο. Δεν μπορούσαν να πούνε Αλέξανδρο, όπως και πολλοί από τους κυβερνώντες δεν μπορούν να τους πάει κάτω αυτή η λέξη. Και τον λέγανε Άλλη Ισκάνδερ Δουλκαρνέιν, ο αναζητητής του κόσμου, δεν τη θυμάμαι, τα ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά, ο Αρτέμις, όπου είναι, στον οποίο και το αφιερώνω. Άλλη Ισκάνδερ. Thank you.
Να συστήσω δύο-τρεις ανθρώπους καθώς πάμε παρακάτω. Βεβαίως είπαμε η χορουδία της Σπύρου Λάμβρου, η οποία θα μεγαλώνει όσο περνάει η ώρα. Ναι. Εδώ μπροστά αυτή η υπέροχη μουσική με τα βιολιά και τα τσέλα. Για όσους δεν ξέρουν, τώρα το λέω κάτι μουσικό, μια παρατήρηση, η οποία είναι ωραία να τη μαθαίνετε. Όλη η αρμονία, η δυτική, χωρίζεται σε τέσσερα πάντα τώρα, γιατί τέσσερα σας γελάσω. Και τέσσερις είναι και οι ομάδες όλων των οργάνων. Στην προκειμένη περίπτωση είναι τα πρώτα βιολιά, οι τρεις πρώτοι. Τα δεύτερα βιολιά, οι τρεις επόμενες. Το ότι είναι έγκυος η μεσαία δεν παίζει καμία σημασία. Δηλαδή, είτε είσαι έγκυος είτε δεν είσαι, είναι δεύτερο βιολιά. Η επόμενη στη σειρά, η τρίτη, είναι οι βιόλες, που είναι λίγο πιο μεγάλα βιολιά. Και αμέσως μετά είναι τα λεγόμενα βιολοντσέλα. Αυτή λοιπόν σε μικρογραφία είναι μια κλασική ορχήστρα χόρδων. Λέγονται Τάμαλο οι συγκεκριμένοι και θα μας παίξουν ένα κομμάτι το οποίο έχει αυτόν τον τίτλο, που είναι Τάμαλο. Το αφιερώνω σε όσους αισθάνονται έτσι μια ελαφράδα στην ψυχή τους και μια όρεξη να χορέψουν βάλες, ακόμα και σε καιρούς σαν και αυτούς που περνάμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, ωραία. Αυτό ήταν το κομμάτι της κλασικής εντός εγωγικών περιβράντων, την οποία πολύ αγαπάω, παρόλο που οι μεγαλύτεροι συνθέτες της ήταν οι Γερμανοί. Κανένας δεν λεγόταν πάντως Μέρκελ από τους Γερμανούς αυτούς. Ναι. Ναι, σταμάτησα για να τελειώσω τις μεταξύ μας συστάσεις.
Σε σύστησε λοιπόν τους μπροστινούς, σε σύστησε τους πίσω, τώρα να σε συστήσω και τους μεσαίους. Είναι ο κορμός της ορχήστρας, είναι το τέμπο, ο ρυθμός και αρχίζουμε από εκεί όπου έχουμε πρώτο κρουστό τον Τάκη. Ο Τάκης στολίζει το ρυθμό. Η βάση του ρυθμού είναι ο Τσίκο, ο οποίος είναι ο παλαιότερος συνεργάτης μου. Στο κοντραμπάσο, το οποίο είναι και αυτό μέλος των εγχόρδων, και στο χορευτικό αργότερα, ο Νίκος Χατσόπουλος. Και στα keyboards, αλλά και στα Mac, ο Ντίνος Γεωργούντζος. Ο οποίος περιέργως πώς αρέσει στις γυναίκες. Βέβαια, κάποιες ηλικίες γυναίκες. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν τα είπα και σας πήγα έτσι προς την δυτική πλευρά μας και μου, για να εισαγάγω τώρα την καθημάς πλευρά μας, την πιο ανατολίτικη, την πιο βυζαντινή, την πιο αγιορείτικη. Μόνος μου θα ήταν αδύνατο να το κάνω, βεβαίως γράφω μελωδίες, βεβαίως γράφω στίχους, αλλά χρειάζεται καμιά φορά και η φωνή. Είναι λοιπόν οι δύο πρωτοψάλτες, Κώστας και Γιώργος Μπιλάλης. Δεν περπατάει πάντα έτσι, είναι ατύχημα.
Τερηρέμ και τερενούμ των Βυζαντινών και των Οθωμανών, επενδυμένα με λέξεις της κλασικής περσικής γλώσσας, «Hey Dost», «Γεια σου ψυχή μου», στη βασιλική μου, και «Hey Yar», «Γεια σου αδελφοφίλε μου», ειδικά αφιερωμένο στον συνθέτη βράχο των Νεοελλήνων, το Σταμάτη. Κάνω νοήματα και δεν, έτσι, δεν με καταλαβαίνει. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι σημαδιακό για την μουσική ζωή μου, γιατί το έγραψα το 1980-81 και έτσι πρωτομπήκα στην ελληνική μουσική πραγματικότητα. Και εκείνη μου τρελάθηκα τελείως. Δηλαδή, μπήκα στην μουσική ελληνική πραγματικότητα ως χριστιανός ορθόδοξος και ως ότι τι ωραία που θα είναι. Δεν το έχω συνηθίσει το να σε χειροκροτάνε όταν λες ότι είσαι χριστιανός. Συνήθως φαίνεται το ανάποδο. Λοιπόν... Αλλά αυτός βέβαια και δεν είναι λόγος για να σταματήσουμε να το λέμε. Λοιπόν, μην κολώνετε, μην φοβάστε. Μεγαλύτερος ο ενημίν παρά ο εν το κόσμο. Κάνουμε πρόβες για να ξέρουμε. Αυτό λοιπόν το κομμάτι το έγραψα το 1980 και λεγόταν «Κύριε των δυνάμεων». «Κύριε των δυνάμεων, με θυμών γενού» κτλ. Εγώ απλώς άλλαξα τη μελωδία και τώρα οι δυο τους θα μας το δώσουν με το δικό τους τρόπο. «Κύριε των δυνάμεων», μια προσευχή. Μπορείτε να έχετε κλειστά τα μάτια ή ανοιχτά τα μάτια, ό,τι θέλετε, και τα αυτιά ακόμα κλειστά. Το μόνο που πρέπει να κρατάτε πάντα ανοιχτά είναι εδώ η ψυχούλα. Ανοιχτή πάντα, γιατί ο Θεός στέλνει. Πάρτε τα. Κύριε των δυνάμεων, με θυμών γενού.
Τελευταίο χειροκρότημα πριν φτάσω στην πόρτα. Εσείς βλέπετε μόνο την πλάτη μου, όχι? Γιατί γυρνάω και για σας. Οπότε είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Εσείς ευχαριστείτε. Λοιπόν, εδώ θα ήταν, ας πούμε, ένα πρώτο μέρος τέλος και θα το κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος τέλος. Δεν είναι. Έτσι, στο μυαλό μου βάζω σημάδια για να μην τρελαίνομαι. Πάρα αυτά έχω τρελαθεί τελείως. Λοιπόν, λέγεται «Δρόμοι της Άνοιξης». Είναι από το δίσκο του πρώτο τελευταίο που έκανα, που ήταν πάλι για τον Αλέξανδρο και του χάριζα δρόμους που δεν είχε πάει. Τελικά έμεινε η λέξη Άνοιξη, την οποία την προσφέρω σε εμάς, γιατί σίγουρα θα έρθει. Για τη χώρα μας, για τις ψυχές κανενός μας. Για την άνοιξη, λοιπόν.
Και με αυτόν τον συμβολικό τρόπο χαιρετήσαμε την πραγματική άνοιξη της Ελλάδος που είναι αυτά τα παιδιά. Στις φωνούλες και στα χιλάκια τους απέθεσα 2-3 στη σειρά κομμάτια. Το ένα είναι μια προσευχή. Θα την καταλάβετε πολύ καλά γιατί θα βλέπετε τα λόγια. Σιγοψιθυρίζετε όσο θέλετε. Μην χασμουριέστε. Το επόμενο θα καταλάβετε πολύ καλά ότι είναι για το μαρμαρωμένο βασιλιά. Και το τρίτο είναι για την πόλη γλυκιά, την πόλη δική μας. Αυτά τα τρία από τα παιδάκια της παιδικής χοροδίας του Σπύρου Λάμπρου.
πω ένα μυστικό το οποίο το κρατάω εφταφράγιστο. Χωρίς γυαλιά δεν βλέπω τίποτα. Μην το πείτε όμως, Μαρία, έξω. Τώρα θα τα φορέσω για να σας δω. Α! Γιατρέ! Τώρα είδα πρόσωπα. Πριν έβλεπα σκιές. Αυτό το οποίο έχω, το έχουν πολύ μεγαλύτεροι άνθρωποι από μένα, γιατί εγώ είμαι νεότατος και λέγεται πρεσβειοποία, πολυευτία κτλ. Εμένα μου τύχε νωρίς. Λοιπόν, άγγελοι μεταποιημένων, συμμετοχή και πάμε παρακάτω. Λίγο ακόμα και τελειώνουμε. Κάνα τρίωρο. Παραδοσιακό ελληνικό όργανο, λέγεται ηλεκτρική κιθάρα. Τώρα λοιπόν τα παιδιά, ο Σπύρος, εγώ κτλ. Θα σας πούμε ένα καινούριο κομμάτι που έγραψα για την Παναγία, για την οποία και γιορτάζουμε σήμερα. Την οποία. Ναι. Όταν μιλάω για την Παναγία, δόξα τω Θεώ, χάνει τα λόγια μου.
καλό σημείο αυτό. Να δω αν περάσετε τις εξετάσεις. Ωραία. Τι πιο ωραίο λοιπόν, λίγο πρώτου Πάσχα είμαστε, να θυμηθούμε και να αγγιχτούμε μια μελωδία που είναι το υπόδειγμα για μένα της μελωδίας μουσικά, αλλά και το υπόδειγμα ενιολογικά, αν υπάρχει αυτή η λέξη. Δηλαδή, είναι η Χαρμολύπη. Είναι θανατερό και γελάμε, χαιρόμαστε. Είναι σταυρός, αίματα, θυσία και όμως μας δίνει γαλήνη. Για να σας δω. Ήθελα απλώς να κάνω κάτι το οποίο το κάνω το τελευταίο τρίμηνο, δηλαδή στην προηγούμενη συνευλία και σε αυτήν, να σας περάσω ένα χαρμόσυνο μήνυμα, να το μεταδίδετε ο ένας στον άλλον, γιατί ο καλύτερος τρόπος είναι, ο επόμενος τρόπος είναι τηλεόραση. Αλλά τηλεόραση δεν είναι. Τι να δεις, ας πούμε. Δηλαδή, όποιος κοιτάει ειδήσεις, μάλλον τις κοιτάει από το συνούρι. Παμ, 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 παμ. Ό,τι θέλω, λέω, τρελός είμαι, συνθέτης είμαι. Λοιπόν, αντί να λέτε χρόνια πολλά, συγγνώμη, αντί να λέτε happy birthday, happy birthday, λες και είστε Αγγλοσάξονες, Παναγία μου, φτουφτουφτου, μάθετε το δικό μου, το δικό σας, το ελληνικό happy birthday, το οποίο να δεις πόσο εύκολο είναι. Όλοι ξέρετε ένα τραγούδι φοράς που είναι «Καλημέρα, τι κάνεις, να σε πάντα». Στοπ. Κοίταξε τώρα, μια λεξούλα θα αλλάξουμε. Το χειροκρότημα, καλό προέρχεται. Ας πούμε ότι γιορτάζει, λέω τώρα, εγώ σταμάτησες. Να μαζίσεις, να σε πάντα κι όταν είσαι κοντά μας. Κι όταν είσαι κοντά. Να είναι κάθε σου μέρα. Μια καινούρια αρχή. Να μαζίσεις. Εμπεδώστε το, δεν τίποτα. Το μόνο που αλλάζει είναι η αρχή, να μαζίσεις κάτι. Όλα τα άλλα είναι ίδια. Όπως ας πούμε αυτό που τώρα θα πούμε για να κλείσουμε με αυτό το instantané, έτσι το λέω σε τέλεια αρχαιοελληνικά. Το instantané είναι από το ίσταμε και το ναι είναι από το αυτό. Μην ξεχνάτε ότι το OK που λέμε είναι όλα καλά. Όντως, είναι τα αρχικά του όμικρον και το κάπα. Οι Αμερικάνοι το πήραν. Ας μαζί.
ζήσει λοιπόν και αυτή η Ελλάδα. Να μα ζήσει Ελλάδα, να σε πάντα. Και όταν όλα μου μείνει σου και πάνε νομίζει ότι πάντα κάτι θα γίνει. Μη ρωτάς το γιατί. Να μα ζήσει Ελλάδα. Και αυτό τώρα το κομμάτι που είναι το τελευταίο από τα αργά μας είναι ο τίτλος της συναυλίας μας. Ελλάδα στους ώμους, τη γη κουβαλάς, εσύ που χάραξες τους δρόμους, τη φωνή σου, το κάνω επίτηδες για να μην χειροκροτάτε, να βρεις, ζητάς. Όσοι θέλετε, τραγουδήστε μαζί μας.
Thank you.